Έχουμε τις ημέρες του καύσωνα που πέρασαν. Έχουμε κάποιες που είναι μπροστά. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι ζεστό καλοκαίρι. Αυτό λένε οι ειδικοί. Είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας τους ανθρώπους, ειδικά αυτούς που είναι μόνοι τους. Είναι όμως επίσης πάρα πολύ καλό να έχουμε στο μυαλό μας και ανθρώπους, αλλά και ζωντανά πλάσματα και ζωάκια τα οποία ταλαιπωρούνται με τις θερμοκρασίες αυτές. Παράδειγμα, οι υποτίστρες για αλεπούδες στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι μια ανάγκη που προέκυψε όχι για λόγους διαφήμισης ή για κάποιο τρίκ για να προβληθεί ο Δήμος, είναι μια αναγκαιότητα. Κατεβαίνουν οι αλεπουδίτσες, ψάχνουν να βρουν νερό. Ο Δήμος τοποθέτησε ποτίστρες. Ο κύριος Βασίλης Παπαμιχαήλου, αντιδήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Καλημέρα σας, κύριε αντιδήμαρχε. Καλημέρα, κύριε Παγάνη. Σας μιλάμε από τον όμορφο λόφο εδώ της Φασκομιλιάς στη Βουλιαγμένη. Όπως είπατε ακριβώς για τις ανάγκες των άγριων ζώων και για αλεπούδους αλλά και για πτηνά, έχουμε τοποθετήσει ποτίστρες σε 6 σημεία, βασικά σημεία του Δήμου. 2 στη Βουλιαγμένη, 2 στη Βάρη και 2 στη Βούλα. Για την εύκολη πρόσβαση από τα άγρια ζώα για να μπορούν να έχουν νερό και να μπορούν να συντηρούνται χωρίς να κινδυνεύουν να πεθάνουν από την ζέστη. Δίπλα μας είναι ένα από τα σημεία αυτά, στη Φασκομιλιά. Η ποτίστρα αυτή γεμίζει κάθε μέρα. Μπράβο. Γιατί από ό,τι έχω διαβάσει, κύριε αντιδήμαρχε, τα ζωάκια αυτά πηγαίνουν με την όσφρηση στο νερό. Αν είναι σε απόσταση δηλαδή μεγάλη. Ναι. Ακριβώς. Το ίδιο έχουμε κάνει και στη Βάρη σε 2 σημεία, στο Πευκοτό και στο Χέρωμα, και στη Βούλα, στο Πανόραμα, πάνω σε 2 διαφορετικά σημεία, εκεί που είναι ο ορεινός όγκος και συνήθως εμφανίζονται αυτά τα άγρια ζώα. Μάλιστα. Αυτό, ξέρετε, είναι και δείγμα πολιτισμού. Είναι και δείγμα πολιτισμού και ενσυναίσθησης. Και σας συγχαίρω γι' αυτό, γιατί είναι όλα τα πλάσματα που υποφέρουν με τον καύσωνα. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω ότι υπάρχει μεγάλη ευαισθησία εδώ στην περιοχή μας και από φιλόζωους οι οποίοι προσπαθούν και βοηθούν με κάθε τρόπο. Όπως και εμείς έχουμε μεγάλα προγράμματα και για τα δέσποτα ζώα γενικά στην περιοχή. Δαπανούμε ένα μεγάλο ποσό. Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλος είναι πολύ ευαισθητοποιημένος πάνω σε αυτό το σημείο. Αλλά αυτό ήταν το τελευταίο κομμάτι που προσθέσαμε, που δεν υπήρχε, και προσθέσαμε αυτές τις εξποτίστες σε πρώτη φάση, ούτως ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση από τα άγρια ζώα. Μάλιστα. Λοιπόν, είστε άξιοι συγχαρητηρίων, κύριε αντιδήμαρχε. Ο κύριος Βασίλης Παπαμιχαήλ, αντιδήμαρχος Βάρης Βούλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.